Κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, θέλει να παρέμβει στο δελτίο μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Κοσόνη. Τι κάνετε? Ήθελα να παρέμβω διότι ενημερώθηκα ότι πριν από λίγο είπατε, αν ερμηνεύσει και σωστά, ναι, ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό σύμφωνα με έκθεση της Τρόικας. Θέλω να πω όχι, ότι όχι, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν να είπαμε αυτό. Είπαμε για τους κινδύνους που επισημαίνει στο προσχέδιο της έκθεσης της η Τρόικα για πιθανό εκτροχιασμό, για τους κινδύνους εκτροχιασμού. Εντάξει, κίνδυνοι, ναι. Στα έσοδα το δεύτερο εξάμηνο. Ναι, προσέξτε όμως. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με δημοσιονομικά κενά, καμία σχέση με νέα μέτρα. Κίνδυνοι πάντα υπάρχουν, αλλά είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για πείτε μας σε τι αφορά λοιπόν. Μπορεί να πάμε χειρότερα από ό,τι πιστεύουμε. Πάντως, για το εξάμηνο που βγάλαμε σήμερα λεπτομερή στοιχεία, δείχνει ότι συνολικά ο προϋπολογισμός είμαστε πολύ χαμηλότερα από το στόχο, το έλλειμμα δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερα από το στόχο και πολύ πολύ χαμηλότερα από πέρυσι. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ένας μεγάλος πονοκέφαλος που προκύπτει από την απόκληση που έχουμε στα έσοδα. Καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα έχουν μεταφερθεί για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και καταλαβαίνω επίσης ότι εκεί είναι που εστιάζεται και η ανησυχία της Τρόικας. Μήπως όλα αυτά δηλαδή που έχουν μαζευτεί στο δεύτερο εξάμηνο δεν σταθούμε ικανοί να τα μαζέψουμε. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο πολλά έσοδα στο δεύτερο εξάμηνο από το πρώτο εξάμηνο. Πολλοί από τους φόρους αυτούς ήταν να πληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο, απλώς έχουν μετατεθεί. Για παράδειγμα, καθυστέρησαν να έρθουν τα εκαθαριστικά. Θα πληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο. Σαφώς κίνδυνοι υπάρχουν, αλλά περιμένουμε όμως ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα έχουμε και μια καλύτερη οικονομία από ότι στο πρώτο εξάμηνο. Έχουμε τον τουρισμό, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Άρα οι κίνδυνοι, για να είμαι έτσι αντικειμενικός, είναι και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι κενό θα υπάρξει στα έσοδα, ακόμη και αν πάνε. Μα είδατε τώρα, όλα αυτά. Πού λέτε αυτό? Από πού προκύπτει αυτό? Για παράδειγμα, αποκλείεται να υπάρξει πρόσθετο κενό από παραπάνω ύφεση. Ήδη βλέπαμε τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Το οποίο εσείς ήσασταν επικεφαλής μέχρι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα που αναθεώρησε επιταχύρω τις προβλέψεις για την ύφεση. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως και άλλες εκτιμήσεις που λένε ότι η ύφεση θα είναι αρκετά μικρότερη. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι η ύφεση θα είναι 4,2%. Εμείς έχουμε πάρει ένα μέσο όρο, λέμε ότι θα είναι 4,5%. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή που λέει το ΙΟΒΕ, που δεν θα είναι, δηλαδή η απόκληση από το 4,5 στο 5, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα παράγει ένα δημοσιονομικό κενό τόσο όσο λέτε εσείς, 2 δισεκατομμύρια που είπατε. Όχι, δεν είπαμε 2 δις, κύριε. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι, γιατί χτες γύρισα από το Eurogroup και να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν μου αρέσει να υπάρχει ένα κλίμα κινδυνολογίας, ότι η εισήγηση της Τρόικας προς το Eurogroup ήταν πριν μία μέρα, έτσι, χτες, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για το 2013. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Τρόικα πάντως στη δήλωση που έκανε κύριε Στουρνάρα προχθές αναχωρώντας από την Αθήνα αναφερόταν και στη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για διορθωτικά μέτρα. Όχι για το 2013. Εφόσον δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, κοιτάξτε. Στο 2014 λοιπόν, για το 2014 είναι αυτή η αναφορά. Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Όπως κάθε ασθενής πηγαίνει στο γιατρό κάθε 3 μήνες και κάνει ένα check-up, έτσι και η Τρόικα κάθε 3 μήνες κάνει ένα check-up για την ελληνική οικονομία. Στο check-up αυτό που έκανε τώρα κατέληξε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε έχουμε ένδειξη ότι στο επόμενο check-up που θα κάνει θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μπορεί να υπάρχει πλεώνασμα. Μπορεί να υπάρχει και δημοσιονομικό κενό. Αλλά σήμερα, όπως μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Με βάση τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία, δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Αυτό ελέγχθη. Άρα, όχι νέα μέτρα. Όχι νέα μπορείτε μέτρα. Να διαβεβαιώσετε φέτος, ότι ναι, δεν θα υπάρξουν ναι, ναι. νέα μέτρα. Απολύτως. Απολύτως. Για το 2014 και το 2015. Κοιτάξτε να δείτε. Για φέτος όχι νέα μέτρα. Για το 2014 πολύ πιθανό όχι νέα μέτρα. Για το 2015 και 2016 δεν γνωρίζουμε ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής. Απολύτως ειλικρινής. Άρα δεν είναι ανάγκη να τρομοκρατούμε τον κόσμο και να μιλάμε για νέα μέτρα όταν από κανέναν δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Καλώς